Αναγκασιακός και Black Mappa έρχονται απόψε αντιμέτωποι εδώ στο κλειστό του Σπαρτακού. Έχουμε ένα σφύριγμα εδώ στο ξεκίνημα του μάτς. Κάποιο μπέρδεμα. Συνέβη κάποιο μπέρδεμα, οπότε θα ξανά έχουμε επανάληψη του Τζάμπολ. Η Black Mappa στην πρώτη κατοχή του παιχνιδιού. Η Black Mappa με ρεκόρ 1-13 αντιμετωπίζει σήμερα τον Αναγκασιακό, ο οποίος μετράει 3 νίκες και 12 ήττες μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Είναι το τελευταίο παιχνίδι του Αναγκασιακού, ο οποίος κλείνει τη σεζόν. Άστοχος ο Αλεξίου στην πρώτη προσπάθεια. Γιαννάρακης. Η εκτέλεση για 3 άστοχοι από τον κριτικό. Επιθετικό rebound ωστόσο. Θα εκτελέσει τελικά και θα εξοχίσει ο Γιαννάρακης για το 0-2. Πρώτο καλάθι στο μάτς. Για 2 άστοχη προσπάθεια του Αναγκασιακού. Κριτικός. Πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Είναι το πρώτο ματικό του Αναγκασιακού. Το δεύτερο, με συγχωρείτε. Το πρώτο μαντικό του Αναγκασιακού και θα γίνει από τον Φλωρό. Δυσκολεύεται εκεί, θα βρεθεί στο έδαφος ο Ζουγανέλης και έχουμε αλλαγή κατοχής. Δύο γρήγορα στην επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Θα στοχίσει ο Γιαννάρακης και στη συνέχεια θα πάρει το φάουλ ο Λαζαρίδης. Άστοχος στην προσπάθειά του. Άστοχη η Black Mappa. Η μπάλα στα χέρια του Λαζαρίδη, ο οποίος αφήνει στον συμπαίκτη και από εκεί η μπάλα θα πάει στον κριτικό, ο οποίος θα κάνει μια λάθος πάσα. Θα καταλήξει εκτός η μπάλα. Φλωρός το αφήνουν χώρο. Από το πλάι εύστοχος ο Ζουγανέλης. Δύο, τρία. Να εκτελέσει τελικά ο Γαλανόπουλος, αλλά δεν ήταν η καλή προσπάθειά του.
δεξιού. Για τρεις, άστοχος ο τραγιοφόρος. Πάει μόνο στο κριτικό, θα αστοχίσει. Αλλά είναι για τους φιλοξενούμενους. Θυμίζουμε, ο Ανακασιακός κατεβαίνει με μόλις μία πεντάδα στο σημερινό παιχνίδι. Από την άλλη, έξι παίχτες είναι διαθέσιμοι για την Black Mappa, έτσι. Θα δούμε. Δεν θα δούμε πολλές αλλαγές στο σώμα στο σημερινό μάτς. Ενώ θα γίνει και το φάουλ. Σουβανέλης. Για τρεις, αστοχός. Rebound στα χέρια του Γιαναράκη, ο οποίος κατεβάζει και αφήνει στον Λαζαρίδη, θα στοχίσει από κοντά. Νέα προσπάθεια, άστοχη και αυτή από τον Χαρόπουλο. Παράμενει το 2-3. 5-26 ακόμα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Φλόρος λίγο πιο πίσω από το ύψος των βολών. Τύπος κατεβάζει. Δεν περνάει η πάσα του. Παραμένει στην κατοχή της Black Mappa η μπάλα. Παίρνει ο Χαρόπουλος, κριτικός. Περνάει η πάσα. Αλλά δεν θα έρθει γαλάθι από τον Γαλανόπουλο. Φλόρος από κοντά, δεν θα έρθει το καλάθι. Γιαναράκης, Λαζαρίδης. Ζητάει ο κριτικός, κρατάει ο Λαζαρίδης. Γιαναράκης, 7 δευτερόλεπτα ακόμα, θα εκτελέσει. Θετικό rebound από τον ίδιο. Υπό την πίεση του Αλεξίου θα πετύχει το καλάθι. Για το 2-5. Καλάθι μετά από ώρα στο μάτς. Τουρανέλης κρατάει. Τραϊφόρος, Αλεξίου για τρεις, εύστοχος. 5-5. Χαρόπουλος στον Γιαναράκη, θα πάρει το τρίποντο εκείνος, θα αστοχίσει. Θα καταλήξει και πολύ μπάλα. Αλεξίου οργανώνει. Φλωρός θα κάνει βήματα. Κριτικός Γιαναράκης, πολύ ωραία πάσα θα την κάνει αυτή στο ο Λαζαρίδης. 15-7. Από κοντά ο Καραμάνης, δεν μπορεί αρχικά, κρατάει την κατοχή. Δίνει το σκρίνι στον Αλεξίου, αποφασίζει εκείνος να εκτελέσει για τρεις, ήταν άδυναμο το σούτου. Ζητάει και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Ασυνεννόηση εκεί ανάμεσα σε Λαζαρίδη και Γιαναράκη. Η πάσα του πρώτου θα καταλήξει εκτός. 2-29 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο, 5-7 μπροστά η Black Mappa. Φλόρος γυρίζει κοντά σε δύο. Θα πάρει το φάουλ από τον Γιαναράκη, ο οποίος σηκώνει και το χέρι του. Αλλαγή για την Black Mappa. Θα περάσει τώρα στο μάτς στη θέση του Χαρόπουλου ο Σλαϊδής.
μέσα η δεύτερη. 6-7. Σλέιβις. Γιαναράκης γυρίζει, εκτελεί με τη βοήθεια του ταμπλό. Δεν θα καταλήξει εντός καλάθι η μπάλα. Κουρανέλης κατεβάζει. Μπερδεύεται, θα κάνει βήματα. Δεν περνάει η πάσα. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Κουρανέλη. Λόρος, λάθος και από την πλευρά του Ανακασιακού. Απάνω τα λάθη στις τελευταίες επιθέσεις. Το floater εύστοχο από τον Τραϊφόρο. 8-7 προβάδισμα για τον Ανακασιακό. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Γιαναράκης από τα αριστερά θα νικήσει τον αντίπαλό του, 8-9. Θα γίνει το κλέψιμο, αλλά θα γίνει και το φάουλ στη συνέχεια επάνω στον κριτικό. 44 δευτερόλεπτα ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ήταν το τρίτο ομαδικό του Ανακασιακού. Κριτικός. Από τα αριστερά μπερδεύεται. Καταφέρει να συγκρατήσει, δεν θα έρθει το καλάθι. Καλανόπουλος, έχουμε το φάουλ. Βολές για τον Γαλανόπουλο. Καθώς το φάουλ έγινε πάνω στην προσπάθειά του. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Το 10, 24 λεπτά όλα για τον Ανακασιακό. Κρατάει ο Ζουγανέλης. Φλόρος για 3, έστοχος. Προλαβαίνει το ρολόι και εκτελεί ο Φλόρος. 11-10. Και αυτό είναι το σκορ έπειτα από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ξεκίνησε μόλις το δεύτερο δεκάλεπτο με τον Ανακασιακό στην επίθεση και το καλάθι για το 13-10. Λαζαρίδης ανάμεσα από δύο, 13-12. Φλόρος γυρίζει με το δεξί, δεν θα μπορέσει να τελειώσει τη φάση με επιτυχία. Πιέζει ο Καραμάνης, η κατοχή είναι για την Black Mappa. Βρίσκει χώρο κριτικός. Δεν θα βρει στόχο. Αλεξίου από το ίσως στο βολόν, εύστοχος, 15-12. Σλαϊδής. Φάουλ.
από τον Καραμάνη. Ευστόχος στην πρώτη. Ευστόχος και στη δεύτερη. 15-14. Αλεξίου. Παρεμβαίνει ο κριτικός, αλλά αντικανονικά. Πρωτοματικό και για την Black Mappa. Τσουγανέλης, Παλέλιος στη φάση, 17-14. Λαζαρίδης. Λαϊδής. Από τα δεξιά δεν θα μπορέσει να πετύχει κάτι. Μια ευκαιρία για την Black Papa, θα έρθει το καλάθι. 17-16. Καραμάνης. Αφήνει την μπάλα στο τραϊφόρο. Δεν ήρθε το καλάθι. Λαζαρίδης, ρίχνουν ταχύτητα τώρα οι φιλοξενούμενοι. Κριτικός, βλέπει τον Γαλανόπουλο, ποτέ ανάμεσα στον Μπούγιο εκείνος. Τραϊφόρος, παράβαση 34 λεπτών. Λαϊδής παίρνει αμέσως και εκτελεί. Είδε την πορεία της μπάλας και ο Γιαναράκης. Η κατοχή είναι για τον Ανακασιακό, καθώς ο παίχτης της Black Mappa ήρθε τελευταίο σε επαφή. Αφήνει στον Καραμάνη, θα στοχίσει από κοντά. Κριτικός, θα γίνει το κλέψιμο από τον Τραϊφόρο. Και στη συνέχεια το φάουλ από τον Σιλαϊδη. Κουβανέλης για τρεις. Για να αλλαγήσει. Μάζεψε το rebound. Για 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Black Mappa. Κριτικός εκτελεί αμέσως από τη γωνία. Θα βρει σίδερο. Rebound στα χέρια του Ανακασιακού. Αλεξίου κρατάει, παίρνει την προσπάθεια, κατοχή παραμένει, όχι, είναι για την Black Mappa. Γιαναράκη στον Γαλανόπουλο. Παίζει με τη δύναμη του εκείνος. Δεν θα έρθει το καλάθι. Σλαϊδής. Ωραία εκεί το κόψιμο του Γιαναράκη. Δεν θα έρθει το καλάθι.
Ολυμπιακός από το πλάι, άστοχος. Κριτικός. Χαλανόπουλος, με συγχωρείτε. Έγινε το κλέψιμο. Φλόρος. Έγινε το φάουλ στον Καραμάνη. Έχουμε time out. Στη γραμμή των βόλων ο Καραμάνης. Ας το πω στην πρώτη. Το 17-16 παραμένει. Δεν θα αλλάξει ούτε μετά τη δεύτερη βολή. Χαρόπουλος. Καλανόπουλος έχει πλάτη τον Αλεξίου. Είναι πάνω του εκείνος κολλημένος. Δεν μπόρεσε να βρει. Με ένα λίγο χώρο για να εκτελέσει ο Γαλανόπουλος. Καραμάνης θα στοχίσει. Σλαϊδής αφήνει στον Χαρόπουλο και από εκείνος με την πλευρά του κριτικό. Παίζει και πάλι με δύναμη ο Γαλανόπουλος. Βρήκε λίγο εκεί στο πρόσωπο τον Αλεξίου. 17-18. Φλόρος. Εκτελεί αμέσως. 19-18. Μια αναλλαγή στον Χαρόπουλο. Σιλαϊδής. Χαρανόπουλος. Με το δεξί, δεν θα βρει στόχο. Και το καλάθι θα έρθει τελικά από τον Γιαννάρακη. 19-20. Ο Σλαϊδής είναι εκείνος που βρήκε τελευταίο στην μπάλα. Βουγανέλης. Παρά λίγο να βάλει καλάθι ενώ πήγε να δώσει πάσα ο παίκτης του Ανακασιακού. Η μπάλα παραμένει στους μπλε. Τραϊφόρος, εκτελεί για τρεις, άστοχος. Για να αλλάξει καθαρίζει το rebound. Μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο λεπτό του δεύτερου δεκαλέπτου. Γιαννάρακης ξεφεύγει ωραία από την πίεση του Καραμάνη και θα πετύχει το καλάθι για το 19-22. Θα πάρει το φαλό Ζουγανέλης, από ποιον έγινε, από... από τον κριτικό νομίζω. Είναι το τέταρτο ομαδικό της Black Mappa, δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Καραμάνης αφήνει τον Αλεξίου για τρεις εκείνος. Δεν θα καταλήξει το καλάθι μπάλα. Κριτικός. Σλαϊδής οργανώνει. Γιαννάρακης. Από τα αριστερά, δεν θα πετύχει το καλάθι, Αλεξίου, 10 δευτερόλεπτα για τον Ανακασιακό. Ζουγανέλης, 5 δευτερόλεπτα.
Τραϊφόρος για τρεις, αστοχός. Προλαβαίνει τον όλο, αλλά θα βρει στόχο ο Καραμάνης. Φινάλε λοιπόν και της δεύτερης περίοδου, 19-22, μπροστά η Black Mappa. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο και μόλις ξεκίνησε. 19-22, μπροστά η Black Mappa, η οποία βρίσκεται και στην πρώτη επίθεση της τρίτης περίοδου. Θα γίνει το λάθος από τον Λαζαρίδη. Για τρεις ο Τζουγανέλης, θα πάρει στόχο. Τεναράκης γραπώνει το rebound. Λαζαρίδη στο Ξυλαϊδί. Παίρνει και πάλι. 7 δευτερόλεπτα για την Black Mappa. Για να ράκεις. Πατάει γερά, εκτελεί, θα βρει σιδερό. Καραμάνης πρόλαβε να συγκρατήσει, αλλά πασάρεσε αντιπαλό. Λαζαρίδης, θα πάρει το φάουλ. Και θα εκτελέσει και δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Θέλει τη δεύτερη, θα αστοχίσει. Αλεξίου θέλει για τρεις. Και έτσι ο Καραμάνης. Αλλά δεν μπορέσε να κερδίσει κάτι. Μπαλά. Θα περάσει σε χέρια της Black Mappa. Σλαϊδής, Χαρόπουλος. Και πάλι Σλαϊδής για τρεις, ευστοχός. 19-26. Έχει χώρο ο Τζουγανέλης, δεν θα τον εκμεταλλευτεί. Λαζαρίδης ψάχνει επιλογή, αφήνει στο Χαρόπουλο. Και πάλι Λαζαρίδης. Κριτικός, θέλει να παίξει με πλάτη τον Φλόρο, ο οποίος θα του κάνει το φάουλ, όχι, είναι βήματα. Φλόρος εκτελεί, rebound από τον Γιαναράκη. Κράτα εκείνος και ηρέμει, αφήνει στον κριτικό. Σλαϊδής. Κριτικός. Έχουμε παράβαση 3 δευτερολεπτών. Το 19-26 παραμένει. Χωρίς καλάθι μέχρι στιγμής ο Ανακασιακός στο τρίτο δεκάλεπτο. Τραϊφόρος. Εκτελεί και εύστοχη για 3. 22-26. Κριτικός, ξεφεύγει από τον Φλόρο. Δεν θα μπορέσει ωστόσο να πετύχει το καλάθι. Θα
αυτή την τάπα ο Τραϊφόρος. Ειδικός Λαζαρίδης βρίσκει τον διάδρομο. Θέλω να πούν γρήγορα μπροστά και οι παιδούχοι. Αλεξίου 3-2, 4-2 τώρα. Ζουγανέλης, Αλεξίου, έχουμε παράβαση 3 δευτερολεπτών. Δεν εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό πλεονέκτημα οι γηπεδούχοι. Στη θέση του κριτικού ο Γαλανόπουλος. Ανέλησε από τα δεξιά. Ψάχνε επιλογές, βγάζει έξω στον φλωρό. Περνάει εκείνος με το δεξί, δεν θα πετύχει το καλάθι, αλλά ο Καραμάνης είναι εκεί. Έχει μια δεύτερη ευκαιρία να κάνει το 24-26. Χάνει την μπάλα ο Λαζαρίδης. Τσουγανέλης πάει μέχρι μέσα, κοντρά σε δύο αντιπάλους. Καραμάνης ακόμα ένα επιθετικό rebound και θα πάρει το φάουλ από τον Λαζαρίδη. Οι βολές θα εκτελεστούν μετά το time out. Στις βολές ο Καραμάνης με το σκορ στο 24-26 έχει την ευκαιρία να φέρει την ισοπαλία. Δεν θα το κάνει, καθαστάστηκε στην πρώτη. Θα στοχίσει και στη δεύτερη, το 24-26 παραμένει. 3-48 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Σλαϊδής. Λαζαρίδης. Παίρνει ο Σλαϊδής, εκτελεί για 3 στο σιδερό. Τσουγανέλης κατεβάζει, ξεφεύγει ωραία από τον κριτικό. Ανενόχλησε από το ύψος των βολών, ευστοχώς, 26-26. Ανέπτυξε ταχύτητα και ο Λαζαρίδης. Έγινε το κλέψιμο, αλλά διόρθωσε ο Σλαϊδής. Γαλανόπουλος ηρεμεί την κατάσταση. Χαρόπουλος παίρνει και πάλι για 3. Αστοχός. Δεν μπόρεσε να πάρει το επιθετικό rebound ο κριτικός, παρόλο που πήδηξε χωρίς καμία πίεση. Ανέλησα άστοχος, rebound από τον Γαλανόπουλο. Λαζαρίδης κατεβάζει. Χαρόπουλος. Λαζαρίδης αφήνει στο Σλαϊδη. Από τα δεξιά εκείνος υποπίεση. Ανέλης πάει μόνος του, έχουμε την επαφή, αλλά δεν υπήρξε τίποτα γιατί κανονικό σύμφωνα με τις διαιτητές. Η μπάλα είναι για την Black Mappa. Σλαϊδής, του φεύγει η μπάλα από τα χέρια και καταφύγει εκτός γραμμής. Και 42 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Στην ισοπαλία το μάτς, Φλωρός για το προσπέρασμα, δεν θα έρθει. Λαζαρίδης ψάχνει επιλογή. Σλαϊδής. Χαρόπουλος από τα δεξιά. Επιθετικό rebound του Λαζαρίδη.
Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Μόνος του πήγε την φάση ο Ζουγανέλης. Φόρος τον Ζουγανέλη, θα δεχτεί την τάπα και από τον Κρητικό. Δεν έχει περάσει εκτός η μπάλα. Αλεξίου κρατάει. Έχουμε το φάουλ από τον Σιλαίδη έγινε. Δεύτερο ομαδικό της Black Mappa. Ζητάει ο Φλόρος και παίρνει, γυρίζει, εκτελεί αμέσως. Δεν θα βρει στόχο, 39 δευτερόλεπτα ακόμα. Λαζαρίδης, παίρνει ο Γιαναράκης. Καλανόπουλος, μένει αμαρκάριστος. Θα βρει σιδερό, 20 δευτερόλεπτα τώρα, τελευταία επίθεση στην τρίτη περίοδο για τον Ανακασιακό. Κοιτάει το ρολόι ο Ζουγανέλης, 8 δευτερόλεπτα ακόμα απομένουν. Ζουγανέλης κρατάει, πρέπει κάποιος να εκτελέσει. Θα το κάνει ο Τραϊφόρος και δεν θα βρει στόχο. Τέλος λοιπόν της τρίτης περίοδου, 26-26. Μπήκαμε μόλις και στο 4ο δεκάλεπτο. Το παιχνίδι είναι στην ισοπαλία, 26-26. Φλόρος για να δώσει υποβάθμιση στην ομάδα του, δεν θα το κάνει. Για να ράξει το rebound. Κρητικός. Θα γίνει το λάθος από την Black Mappa. Ζουγανέλης κρατάει, πάει πάνω του ο Λαζαρίδης. Φλόρος, η μπάλα καταλήγει στον Καραμάνη, θα δεχτεί και το κόψιμο και θα κάνει βήματα. Πολύ καλή άμυνα από τον Γιαννάρακη. Λαζαρίδης οργανώνει, ψάχνει επιλογές, βρίσκει τον Γαλανόπουλο με το αριστερό εκείνος, δεν θα πετύχει κάτι. Δεν περνάει η πάσα του Ζουγανέλη, παρενέβη και ο Γιαναράκης. Παρακινδυνευμένη πάσα του Κρητικού. Ακούμπησε τελευταίος ο Καραμανής, όπως είναι ο διαιτητής. Λαζαρίδης. Κλείνεται ο Γαλανόπουλος, εκτέλει ο Γιαννάρακης, αλλά άστοχα. Θα γίνει το κλέψιμο για την Black Mappa. Από κοντά ο Γιαννάρακης να κάνει το 26-28. Στον Ζουγανέλη ο Αλεξίου. Εκτελεί εκείνος πίσω από το screen. Φλόρος. Φάουλ από τον Κρητικό, ο οποίος δεν το δέχεται. Πολύ ήρεμα. Έχει μία ακόμα βολή.
θα στοχίσει και σε αυτή. Χαρόπουλος βγαίνει και παίρνει, Λαζαρίδης. Εκτελεί ο κριτικός, αλλά είναι πολύ δυνατό το σούτ του. Εδώ έχουμε time out. Συνέχεια στο μάτς, 7 λεπτά ακόμα. Άλεπτα μας χωρίζουν για το φινάλε. Θα γίνει το κρύψιμο από τον Γιαννάρακη. Κριτικός, φεύγει γρήγορα μπροστά. Κόντρα σε δύο αντιπάλους, καταφέρει να πετύχει το καλάθι και να πάρει και το φάουλ. Αλεξί και Φλόρες εκεί πήγαν να τον παρενοχλήσουν. Αλλά βρήκε τον τρόπο εκείνος να εκτελέσει για το 26-30. Έχει και μια συμπληρωματική βολή. Εύστοχος, 26-31. Άλλο από τον Λαζαρίδη. Δεύτερο ομαδικό της Black Mappa. Ήταν το δεύτερο του Λαζαρίδη. Κανέλης. Φλόρος, ανενόχλητος, εκτελεί για τρεις, το σιδερό. Παίρνει ο κριτικός και να πάει προς τα μέσα. Φάουλ. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη. Λοιπόν, στα χέρια του Καραμάνη, τράει φόρος, τώρα κατεβάζει. Χέρι με χέρι στον Καραμάνη. Θα γίνει το κλέψιμο. Πέντε και 45 ακόμα για το τέλος. 26-31 μπροστά η Black Mappa. Δεν είναι μεγάλη η πάσα του Γιαννάρακη, ωστόσο η κατοχή παραμένει στην Black Mappa. Στα δευτερόλεπτα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Χαρόπουλος, Γαλανόπουλος κοντά στο καλάθι. Καλάθι και φάουλ. 26-33. Ήταν το τρίτο φάουλ του Αλεξίου. Εκτελεί την συμπληρωματική βολή, αστοχή ο Γαλανόπουλος. Κατοχή για τον Ανακασιακό. Αλεξίου κρατάει, πιέζεται από τον κριτικό. Φλόρος. Θα γίνει το κλέψιμο, αλλά με αντικανονικό τρόπο, σύμφωνα με τον διαιτητή, το φαουλ θα γίνει από τον Γιαννάρακη. Έχει χτυπήσει και ο Αλεξίου. Thank you.
τέλεια αμέσως για δύο, πάντοντας τη γραμμή. Παίρνει και το μακρινό rebound, αλλά η πάσα του δεν είναι καλή. 2-2 τώρα στον εμφυλιασμό. Δεν θα βγει άμυνα από τους παίκτες του Ανακασιακού. Και το φάουλ στη συνέχεια από τον Γιαναράκη. Τέταρτο ομαδικό της Black Mappa και τέταρτο του Γιαναράκη. Γανέλης όλο τον δρόμο μέχρι μέσα. 28-33. Καλανόπουλος γυρίζει, θα στοχίσει. Βήματα, ενώ βρέσκει και στο έδαφος ο κριτικός. Έχουμε time out. Επιστροφή στη δράση με 4-15 να απομένουν για το τέλος. 28-33 μπροστά ο Ανακασιακός. Λαζαρίδης. Είναι και πάλι στον κριτικό, εκτελεί και ο Γιατρής. Ψηλότερα από όλους ο Καραμάνης. Πάει μόνο στο τραϊφόρος. Με το δεξί, δεν θα τελειώσει πάση ο Λαζαρίδης και πάλι καταλήγει πάντα στον ίδιο. Κριτικός, δεν θα πάρει το φάουλ. Ούτε και θα πετύχει το καλάθι. Φάουλ στη συνέχεια από τον Λαζαρίδη, τον Ζουγανέλη. Συμπληρώθηκαν τα πεντομαδικά της Black Mappa και είναι βολές για τον Ανακασιακό. Στη γραμμή τώρα. Εκτελεί την πρώτη ο Ζουγανέλης, θα ευστοχίσει. Να στόχο στη δεύτερη. Θα είναι φόρος επιθετικό rebound. Στη γραμμή τώρα ο Γαλανόπουλος. Άστοχος στην πρώτη. Τελεί τη δεύτερη αυτή και αυτή. Η πίεση αποφέρει καρπούς από τον Γιαναράκη. Όχι, η κατοχή είναι για, για τον Ανακασιακό. Δικό μου λάθος. Φλόρος περνάει, καλάθι και φάουλ. 31-33. Εκτελέσκει με συμπληρωματική βολή ο Φλόρος. Αστοχός. Πολύ ωραία πάσα για τον Γιαναράκη. Κλείνεται εκείνος από δύο, δεν θα βρει στόχο. Καραμάνης βγάζει δύσκολα μπροστά τον Φλόρο.
το shoot. Το rebound σε ποιον θα καταλήξει να δούμε. Μάχες εκεί στο παρκέ. Η κατοχή είναι για τον Ανακασιακό. Πάει φόρος Λωρός. Αλεξίου στη γωνία ο Καραμάνης για δύο, αστοχός. Η μπάλα καταλήγει εκτός και περνάει στα χέρια της Black Mappa. Δύο λεπτά ακόμα για το φινάλε. Γαλανόπουλος γυρίζει, δυσκολεύεται. Έρχεται και ο κριτικός να πάρει το rebound. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Εκτελεί για 3, εύστοχος. 31-36. Καθοριστικό τρίποντο. Με 1-40. Απομένει για το τέλος, το συν 5. Φτάνουν οι φιλοξενούμενοι. Φλόρος παρόλιγο να χάσει, θα κάνει βήματα. Λαζαρίδης κοιτάει το σκρίν και εδώ παίρνει ο κριτικός. Πιέζει, τα αφήνει στο Γιαναράκη. Πολύ ωραία συνεργασία για το 31-38. Στις καθοριστικές επιθέσεις βρίσκουν λύση οι φιλοξενούμενοι και έτσι έχουν φτάσει σε αυτό το συν 7. Με ένα λεπτό ακόμα να απομένει για το φινάλε, ενώ έχουμε βολές. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές, καθώς ο Ανακασιακός έχει 4 ομαδικά φάουλ, ενώ η Black Mappa έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Να στοχώ στην πρώτη Ζουγανέλης. Αστοχώς και στη δεύτερη, rebound από τον Καραμάνη. Το τρίποντο, αστοχό. 54 δευτερόλεπτα ακόμα. Πολύ κοντά στην δεύτερη νίκη της. Στη δεύτερη νίκη της η Black Mappa. Καραράκης, πιέση και φάουλ. Συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά του Ανακασιακού και είναι βολές για τον παίχτη της Black Mappa. Ας το πω στην πρώτη. Εύστοχος στη δεύτερη. Ευθύνω λάθος τώρα από τους γηπεδούχους. Δίνουν την κατοχή στην Black Mappa και κάπου εδώ νομίζω πως τα πράγματα έχουν κρυθεί. Στο συν 8 οι φιλοξενούμενοι με 38 δευτερόλεπτα να απομένουν. Γιαναράκης εκτελεί αμέσως. Δεν θα πετύχει ούτε με την δεύτερη το καλάθι. Πήγε σε γρήγορη επίθεση ο Γιαναράκης. Δεν επέλεξε να σπαταλήσει λίγο χρόνο. Αλεξίου μέχρι μέσα, τα έκανε όλα σωστά εκτός από την εκτέλεση ο Αλεξίου. Γρηγορή επίθεση και πάλι από την Black Mappa. Η μπάλα παραμένει στην κατοχή της με 17 δευτερόλεπτα. Αγκαλιά με την νίκη οι φιλοξενούμενοι. 17 δευτερόλεπτα, δεν νομίζω ότι θα γίνει επίθεση. Θα κάνουν επίθεση τελικά ο Σλαϊδής. Φινάλε λοιπόν, πάμε στο τέλος. Νίκη για την Black Mappa, η μόλις δεύτερη στη σεζόν, θα πάει στο 2-13.
απέναντι στον Ανακασιακό, ο οποίος θα γνωρίσει την 13η ήττα του και θα πέσει στο 3-13. Φινάλε λοιπόν, Ανακασιακός Black Mappa 31-39.